Γεια σας φίλοι μου, πώς είστε? Όπως έχετε καταλάβει, ήρθε ναι η στιγμή να αλλάξουμε τα χειμερινά, να βγάλουμε τα καλοκαιρινά ανοιξιάτικα ρούχα μας. Όσο και αναβλητικοί να είμαστε, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει γιατί ο καιρός έχει ανοίξει. Έχουμε πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες και εδώ στη Γερμανία, ναι, είναι γεγονός. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε σε σειρά αυτό το χάος. Και εσύ μην ξεχνάς που δεν έχεις πατήσει ακόμα το κόκκινο κουμπάκι της εγγραφής, πάτησε το και κλείξε το καμπανάκι για να σου έρχονται αμέσως ειδοποιήσεις για τα βίντεό μου. Και τώρα πάμε να βάλουμε μια σειρά. Θα ξεκινήσω με τη δικιά μας τη σιρταριέρα. Στα παιδιά θα πάω άλλη μέρα, γιατί δεν μου έχουν έρθει ακόμα τα καλοκαιρινά τους ρούχα, έχω παραγγείλει. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις ηλικίες αλλάζουν συνέχεια νούμερα κτλ. Οπότε περσινά δύσκολα να έχω κάτι κρατημένο. Οπότε θα πάω σε εμάς. Έχουμε μία σιρταριέρα εδώ, τη μοιραζόμαστε με το Μάκη. Έχει 4 σιρτάρια μεγάλα. Θα ξεκινήσουμε εμάς. Θα βγάλω πρώτα τα χειμερινά που τα έχω πάνω-πάνω και θα τα βάλω στα κάτω σιρτάρια. Για πάμε να δούμε. Εδώ βλέπετε το δικό μου το σιρτάρι, είναι τίγκα όπως καταλαβαίνετε. Θα κρατήσω κάποιες φόρμες και τζιν, γιατί θα τα φοράω έτσι κι αλλιώς και το καλοκαίρι. Θα βγάλω τα πουλοβεράκια μου και κάποιες μπλούζες. Αδειάζω όλα. Και εδώ τώρα, αφού τα έβγαλα όλα έξω, να σας δείξω ότι μέσα στο σιρτάρι μου κανονικά έχω πάνινα σακουλάκια και στα παιδιά το ίδιο έχω, αλλά επειδή δεν είχα βρει για εμάς, είχα αφήσει ολόκληρο όπως είναι το σαπουνάκι, σαπούνι τριαντάφυλλο και ό,τι θέλεις βάζεις, ό,τι άρωμα θέλεις και λεμόνι είναι ωραίο και το έχω μέσα και μυρίζουν ωραία τα ρούχα μας συνέχεια. Και τώρα τι θα κάνω, θα πάρω ένα μωρομάντιλο, θα καθαρίσω το σιρτάρι μέσα. Και μετά θα το κάνω και με ένα χαρτάκι για να μην μείνει έτσι υγρό μέσα το σιρτάρι και θα μυρίσει όμορφα και ωραία και θα έχουν φύγει και ό,τι σκόνη υπάρχει μέσα και βρωμιά. Πάμε να ξεκινήσουμε να το καθαρίζουμε. Και αυτό το σιρτάρι. Και τώρα θα πάω στα καλοκαιρινά να δω ποια θέλουμε και ποια δεν θέλουμε, γιατί μερικές φορές κρατάω και ρούχα που δεν τα θέλω και όποια δεν θέλω να τα πάω στην ανακύκλωση ή όπου αλλού χρειάζεται κάποιος άνθρωπος. Και για πάμε να δούμε τα καλοκαιρινά. Να δούμε τι θα δούμε. Έχω και τα πιο καινούρια, τα οποία θα τα βάλω στην άκρη. Θέλω να τα διπλώσω μετά καλύτερα, όσα νομίζω εγώ ότι θα μου χρειαστούν, αν και πέρυσι είχα κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι μια μπλούζα ελαφριά που τη φοράω έτσι μέσα στο σπίτι συνήθως. Και κάποια μπλουζάκια τέτοιου τύπου που πλέον δεν τα φοράω έξω ρε παιδί μου, εντάξει είναι ψηλό crop top και είναι... Κάποια θέλουν και πλύσιμο, θα τα βάλω πλυντήριο, είναι... Θα δω τώρα πώς θα το κάνω. Ας πούμε αυτά τα είχα πάρει από Ζάρα, αυτό το... Ξέρετε πώς έχουν γίνει. Και δεν ξέρω, μάλλον θα το φοράσω και φέτος. Έτσι για λίγο πιο πρόχειρη κατάσταση. Να το. Ζάρα και Ζάρα. Και αυτό είναι Ζάρα. Να το. Νεγκλιζέ. Πώς τα λένε, lingerie, να το. Αυτά τώρα θέλουν πλύσιμο μερικά μπλουζάκια. Θα τα βάλω για πλύσιμο. Έχω πιτζάμα σορτσάκι. Θέλω μια πιτζάμα φέτος γιατί δεν έχω. Έχω κάποια τζιν που δεν τα φοράω έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα τα αφήσω στην άκρη να τα βάλω μαζί με τα χειμερινά.
Έχω κάποιες παλιές, η αλήθεια είναι, πιτζάμες. Αυτή μου την είχε φέρει πέρυσι η μαμά μου και είναι αρκετά κοντό το σορτσάκι, θέλω να σου πω. Αλλά who cares, μέσα στο σπίτι, πουκάμισο τζιν. Τώρα αυτό εδώ που κολλάει στα καλοκαιρινά, θα μου πεις, δεν βαριέσαι. Ναι, τα φοράω λίγο πιο μετά, στην άνοιξη, γι' αυτό το έχω. Το έχω πολλά χρόνια αυτό. Ζάρα κι αυτό. Και έχω κάποια αξεσουάρ χειμερινά εδώ. Αυτό είναι από το τζιν το μπουφάν μου. Το βάζεις στο γιακά, είναι γουνάκι. Δεν το έχω φορέσει ποτέ. Και αυτά εδώ είναι από τα παιδιά, είναι γάντια, είναι ξέρω εγώ, όλα μαζί. Χαμός γίνεται. Έχω ένα ωραίο, αυτό τώρα πια το φοράω στη θάλασσα συνήθως, για την παραλία. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι BSB, το έχω πολλά χρόνια, τουλάχιστον 5 χρόνια. Είναι μακό, πολύ ωραίο δεν είναι, φορεματάκι μακρύ. Εντάξει, εγώ που έχω περιφέρεια με τονίζει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο στο κορμί, είναι πολύ, πολύ όμορφο. Και το φοράω συνήθως τώρα παραλία, γιατί έχει ανοιχτή πλάτη πίσω και εντάξει, είναι λίγο προκλητικό. Σορτσάκι εντάξει, ένα σορτσάκι κανονικό για μέσα στο σπίτι. Έχω κι άλλο μπλουζάκι εδώ, τυραντάκι. Μία φούστα η οποία δεν θα φορηθεί άλλο μάλλον. Είναι έτσι σαν σατέν το ύφασμά της. Δεν τη βλέπω φέτος ότι φοράω, δεν μου πολύ αρέσει. Την έχω φορέσει πάρα πολλά χρόνια. Ζάρα κι αυτή. Θα τη βάλω στα αζήτητα. Κι άλλο φόρεμα BSB, το οποίο και αυτό το φοράω στην παραλία. Ωραίο χρώμα, ε! Και αυτό το έχω αρκετά χρόνια. Έχει τσαλακωθεί βέβαια τώρα. Πολύ ωραίο χρώμα. Καλοκαιρινό. Γαλάζιο, ροζ. Και αυτό θα το φοράω στην παραλία. Κι άλλο τζιν. Κι άλλο παντελόνι. Είναι κάποια παντελόνια που δεν τα φοράω πια. Και θέλουν καθάρισμα. Και μια νυχτικιά. Και ένα νυχτικό πιτζαμάκι. Και να καθαρίσω και αυτό το συρτάρι. Και όπως βλέπετε, τα έχω βάλει στη σειρά, τα πουλοβεράκια μου, τα παντελόνια, τα φούτερ και τα έχω εύχερα, τα φούτερ που είναι και ελαφριά, να μπορώ να τα πάρω ακόμα και τώρα που έχει ο καιρός σκαμπανεβάσματα. Και πάμε να βάλουμε και τα καλοκαιρινά στο πρώτο συρτάρι, αφού ξεκίνησα με τα δικά μου, να βάλω και τα καλοκαιρινά επάνω σε μένα. Θα ξεκινήσω με τα τζιν. Θα τα βάλω όπως είναι, γιατί τα έχω καλά διπλωμένα. Συνήθως τώρα το καλοκαίρι φοράω τόσο ανοιχτά χρώματα στα τζιν. Δεν φοράω πολύ σκούρα. Να και ένα ακόμα που στείλει την ίδια απόχρωση. Θα κρατήσω σίγουρα φόρμα. Και μετά θα αρχίσω να βάζω τα υπόλοιπα.
και έτοιμο και το δικό μου το συρτάρι. Δεν τα έχω βάλει όλα μέσα, γιατί όπως σας είπα, ήθελα να πλύνω και μερικά. Οπότε τα έχω βάλει στη σειρά και είναι εύκολο να τα πάρω. Και τώρα θα βγάλω και ντουμάκι, τα καλοκαιρινά, που είναι και αυτά ένας χαμός γίνεται, παιδιά. Πω, πω. Ένας χαμός. Φουλάρια. Ό,τι θες έχουμε εδώ. Κασκόλ, γάντια. Πω, 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 πω. Μέχρι και μαγιό έχω εδώ μέσα. Μπορείς να το φανταστείς? Πω, 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 πω. Τα χάλια μας. Λοιπόν, βερμούδες, τις κρατάω γιατί τις φοράει. Σορτσάκι. Όλα ένας αχταρμάς, παιδιά, ένας χαμός. Και χειμερινά έχει εδώ. Θα τα βγάλω όλα βέβαια έξω, μάλλον αυτά που δεν χρησιμοποιεί. Τι τα θέλει τότε? Να τα δώσουμε για ανακύκλωση. Θα τα πάρω όλα τώρα. Και είναι πάρα πολλά που δεν χρησιμοποιεί, η αλήθεια είναι. Και είπα ότι ξεμπέρδεψα και έχω, ορίστε, μαγιό. Παίρνω να καθαρίσω, γιατί γίνεται χαμός εδώ μέσα. Έτοιμα και τα καλοκαιρινά ντουμάκι, πολύ εύκολη υπόθεση. Δυο τζιν, μερικές βερμούδες, τζιν και αυτές, μπλουζάκια, τισέρτ και φανέλες και σορτσάκια. Τέλος. Εδώ φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την όμορφη παρέα που μου κάνετε πάντα. Ελπίζω να σας έδωσε έτσι το έναυσμα να σηκωθείτε κι εσείς και να αλλάξετε τα ρούχα σας, γιατί είμαστε λίγο σε αδράνεια αυτόν τον καιρό.
Και μέχρι το επόμενο βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά!